ναι, αλλά εμείς θέλουμε σπόρο να μας δίνεις. Νεκτάρι, παντζάρι. Θα δώσουμε κάποια λουλουδάκια, κάτι φέση, μία από την λούφα που είναι εκεί που κάνει το πάνιο. Είμαι από την ομάδα διατήρησης παραδοσιακών σπόρων η Αυλή των Κυπουρών. Η έδρα μας είναι στα κάτω Πετράλωνα στην Αθήνα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις παλιές ποικιλίες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, ώστε όλος ο κόσμος να τρώει παραδοσιακά πράγματα, να τρώει ντομάτα και να είναι ντομάτα και να αποφύγουμε τα υβρίδια. Ποιο είναι το δικό σας όφελος μέσα από αυτήν την ιστορία? Είμαστε όλοι εθελοντές, δεν έχουμε κανένα όφελος, ίσα που βάζουμε και από την τσέπη μας να πω χρήματα. Δεν είμαστε κερδοσκοπική ομάδα, απλώς το κάνουμε γιατί μας αρέσει να διατηρήσουμε τα παραδοσιακά πράγματα. Αυτά που είχε ο παππούς μας, η γιαγιά μας, που αυτή τη στιγμή έχουν καταντήσει να μην αγοράζουν, να μην φυτεύουν παραδοσιακούς σπόρους και να αγοράζουν από τα διάφορα καταστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα στην πόλη των Βρεβενών και ευχαριστούμε το Δήμο για την φιλοξενία. Είμαστε η Αυλή των Σπόρων από την Αθήνα και αναπαράγουμε παραδοσιακούς σπόρους. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ πολύ χαρούμενοι στην Κεντρική Πλατεία των Βρεβενών, όπου μοιράζουμε από τις 7 η ώρα το πρωί σπορόφυτα που φέραμε από την Αθήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος σαν Βρεβενιώτης για όλη αυτή την αποδοχή που έχουμε από όλους τους Βρεβενιώτες και όχι μόνο, αφού ήρθαν φίλοι από την Καστοριά, τη Φλόρινα και τα Γιάννηνα και τη Λάρισα επίσης. Φίλοι Καρδιακοί, μας φέραν σπόρους, τους δώσανε σπορόφυτα και προχωράμε μέχρι αργά το απόγευμα που πιστεύω ότι θα τα διαθέσουν όλα, αν και είναι πάρα πολλά και λέγαμε ότι είχαμε το άγχος αν θα διατεθούν ή όχι. Ευτυχώς θα φύγουν όλοι, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα ξαναγίνει κάτι ανάλογο? Κάτι ανάλογο θα γίνει πολύ σύντομα πιστεύω. Φιλοδοξούμε να κάνουμε και μια καλοκαιρινή γιορτή προς το τέλος του καλοκαιριού, προκειμένου να δώσουμε τα χειμερινά που είναι λάχανα, φουνουπύρια, μπρόκολα, παντζάρια κλπ. Φιλοδοξούμε να γίνει και μια ομάδα εδώ η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα, ώστε να γίνει θεσμός αυτή εδώ η σημερινή μέρα και να μοιράζουμε κάθε χρόνο σπορόφυτα στα Γρεβενά, ώστε όλη η Μακεδονία να έρθει στα Γρεβενά, που είναι ένας θαυμάσιος τόπος, έχει πάει, η φυσική ομορφιά είναι απαράμιλη πιστεύω. Και έτσι κάθε χρόνο να είμαστε εδώ να ζευόμαστε και να χαιρόμαστε τέτοιες ωραίες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αυλή των Κυπουρών και το Δήμο των Βρεβενών για αυτή την ωραία διοργάνωση. Ελπίζουμε όλοι να περάσετε μια βόλτα, να πάρετε από αυτά τα όμορφα σπορόφυτα που χαρίζονται εδώ. Και εμείς θα σας κρατήσουμε για λίγο μουσική συντροφιά με τραγούδια. Είναι ο Περικλής Πισκίνης στο πιάνο, είναι η Ξένια Γαργάλη. Όπου κι αν πας θα σε πάντα εδώ. Θα έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα. Και που πηγαίνει και μία χοντρή νευρική Κυριακή να δυσπεί το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν ανήματα και σε ρίλα τα ρουκού. Ο καφές και τα τσιγάρα μου μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σλάβω μέρη για πάντα γραφεία.
και το μανιέρ σε τρόμο μάνα και μόνο για δέκαιμα. Εσύ να ψάρει πάρει πόρα και συμφάς. Εξκούσε μάνα.